για να μάθει το μέλλον της. Συνειδητοποιώντας ότι το Κιαμπού ήταν υπό την εξουσία καταχθονίων δυνάμεων, οι Μούθοι άρχισαν να παρακαλούν όλο και περισσότερο τον Θεό. Μετά από 6 μήνες λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι η εξουσία των δυνάμεων πάνω από την πόλη είχε καταρρεύσει. Αρπάζοντας αυτή την ευκαιρία, ο Τόμας διεξήγαγε την πρώτη σταυροφορία του στους δρόμους της πόλης. Seizing this window of opportunity, Thomas conducted his first outdoor crusade. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, πάνω από 200 άτομα αφιέρωσαν την καρδιά τους στο Χριστό. Όταν πλέον αδυνατούσε το Δημαρχείο να στεγάσει τα πλήθη, ο Τόμας μετεστέγασε το εκκλησίασμά του στο υπόγειο ενός διπλανού παντοπολίου. Με 24-ωρη προσέλευση, ονομάστηκε γρήγορα το σπήλαιο της προσευχής. Απογοητευμένη από αυτές τις εξελίξεις, η μάμα Τζέιν άρχισε τα αντίπεινα εξαπολύοντας μαύρη μαγεία. Μια πυκνή ομίχλη επισκίασε την προσευχή και τις συναθρήσεις. Παρέμεινε αυτό ώσπου οι πρεσβύτεροι ανακάλυψαν κάποια στοιχεία έξω από την εκκλησία, συνειδητοποιώντας ότι είχαν να κάνουν με δυναμικές επιρροές. Τότε οι πιστοί πήραν πάνω τους την υπόθεση. Σηκώσαμε τα χέρια μας ένα πρωί και προσευχηθήκαμε να σώσει ο Θεός την πόλη. Μέσα σε 3 μέρες η μάμα Τζέιν έχασε τις δυνάμεις της. Μέσα σε 7 εβδομάδες μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε από την πόλη. Όταν τελείωσαν οι δυνάμεις της μαύρης μαγείας, άνοιξε ο δρόμος προς τη σωτηρία της Κιαμπού. Τότε άρχισε να φαίνεται η παρουσία του Θεού σε όλη την πόλη. Τώρα πλέον η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει. Εκεί που ο κόσμος φοβόταν να βγει από τα σπίτια του, τώρα το Κιαμπού έχει τη χαμηλότερη κλιματικότητα σε όλη τη χώρα. Τα μπαρ κλείσανε και μετατράπηκαν σε εκκλησίες. Η πόλη άνθησε. Είδαμε πραγματική αλλαγή. Με την παρουσία του Θεού μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Σωτηρία και ευημερία. Αυτά είναι τα αγαθά που απολαμβάνουμε σήμερα. Τώρα που το Κιαμπού έχει καλό όνομα, πολλοί από το Ναϊρόμπι ψάχνουν να αγοράσουν σπίτια εκεί. Ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 30%. Η δραματική αύξηση στον αριθμό των νέων πιστών. Η σπηλιά της προσευχής στο Κιαμπού, γνωστή ως Εκκλησία του Λόγου της Πίστεως, απαριθμεί πάνω από 5.000 μέλη. Όχι και άσχημα όταν προηγουμένως οι ενορίες αριθμούσαν 30 και 40 άτομα. Not bad in the town where congregations previously averaged only 30 to 40 people. We are seeing God. Βλέπουμε το Θεό να μεγαλουργεί σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε τις ζωές να αλλάζουν. Όλοι οι άνθρωποι, πόρνες, κλέφτες, όλοι έρχονται στο Χριστό. Όπως υποδεικνύει ο Τόμας, η συνταγή για τη συνέχεια της επιτυχίας πρέπει να είναι και να συμπεριλαμβάνει την προσευχή. Η προσευχή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Είναι ένα απλό πράγμα. Μιλάς με το Θεό που έχει τη δύναμη να αλλάζει καταστάσεις. Υπάρχει τόσο πολύ προσευχή σε αυτό το μέρος που δεν μας βοηθάει να κρατάμε μόνο αυτό που επανακτήσαμε, αλλά και να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε. To gain more ground. Κάθε μέρα πάνω από 400 πιστοί συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν. Η ρουτίνα αρχίζει στις 6 το πρωί. Το ονομάζουν πρωινή δόξα. Αυτή συμπληρώνεται από ολονύκτιες κάθε Παρασκευή και από συγκεντρώσεις κάθε Τετάρτη βράδυ που ονομάζονται καταιγίδα προσευχής. Η προσευχή γεννά δύναμη. Η δύναμη της είναι υπερφυσική. Είναι η δύναμη που μετασχηματίζει. Μπορώ να λέω ότι έχω δει τη δύναμη αυτή που μετασχηματίζει. Αν ο Θεός μπορεί εδώ στο Κιαμπού, μπορεί οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτή η πόλη είχε σοβαρό πρόβλημα. Υπήρχε πολλή κοσμικότητα, μαύρη μαγεία,
ο Μαχαρίσι στην Κοιλάδα, κέντρα διαλογισμού, Ναοί Σαϊντολογίας. Ήμασταν το κέντρο παραγωγής ναρκωτικών σε όλη τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχε ένα πνεύμα ανταγωνισμού που βασίλευε όχι μόνο μεταξύ των εκκλησιών, αλλά και μεταξύ των ποιμένων στις κεφαλές των εκκλησιών. Επί χρόνια αυτή η ήσυχη και απόμακρη κοινότητα, κοντά στην Οροσινά, σαν Ιακίντο, ήταν γνωστή ως νεκροταφείο ποιμένων. Ο κόσμος ερχόταν στην Κοιλάδα για να ζήσει μια εύκολη ζωή και επιθυμούσε την ησυχία του. Κάτω όμως από αυτόν τον ανενεργό τρόπο ζωής υπόβοσκε και η σκοτεινή πλευρά. Τα προβλήματα της κοινότητας είχαν μια συγκεκριμένη πνευματική βάση. Η Κοιλάδα ήταν γεμάτο από διάφορες αιρέσεις και μαύρες μαγείες. Οι αιρέσεις δεν ήταν το μόνο πρόβλημα. Συμμορίες νέων είχαν τρομοκρατήσει επί σειρά δεκαετιών τις συνοικίες του Σαν Ιακίντο. Η Εκκλησία της Σύναξης του Θεού βρίσκεται στον ίδιο δρόμο που βρίσκεται το αρχηγείο της περίφησης συμμορίας της πρώτης οδού. Είναι παιδιά των οποίων οι πατεράδες και οι παππούδες ήταν μέλη της ίδιας συμμορίας και αυτό είναι κάτι που διαιωνίζεται συνεχώς. Ο κίνδυνος ήταν τόσο μεγάλο στην περιοχή γύρω από την πρώτη οδό που η αστυνομία αρνιόταν να πάει χωρίς σημαντική ενίσχυση. Μας τηλεφώνησαν μέσα στη νύχτα γύρω στις 2 ή 3 το πρωί. Ο Γκόρντον έζησε από πρώτο χέρι την καταστρεπτική φύση της συμμορίας όταν η εκκλησία του υπέστη ένα βράδυ βανδαλισμούς. Στο μέσο υπήρχε μια μεγάλη λίμνη αίματος. Ήταν τεράστια. Η αστυνομία μας είπε ποιος ήταν. Ήταν ένας από τα μέλη της οικογένειας που έμενε ακριβώς απέναντι, που ήταν το κέντρο της δομής της συμμορίας εδώ. Απεδείχθηκε ότι η Κοιλάδα ήταν και το μεγάλο κέντρο ναρκωτικών. Τουλάχιστον 9 εργαστήρια παραγωγής ναρκωτικών λειτουργούσαν στην περιοχή. Εκμεταλλεύονταν το ξηρό κλίμα, το απόμερο χαρακτήρα της περιοχής και τη φιλικά διακείμενη αστυνομία. Υπήρχαν αστυνομικοί που μετέφεραν για μένα τα ναρκωτικά με τα περιπολικά τους. Ο Σάνι έφτιαχνε τόσα ναρκωτικά σε ένα μήνα, αρκετά για να προμηθεύσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Το μεγαλύτερο μέρος έβγαινε από την πόλη σε φορτηγά που κουβαλούσαν δήθεν μαρμαρόπετρες. Η πνευματική μεταστροφή του Χέμετ δεν ήρθε εύκολα. Ούτε οι Μπέκερς ούτε οι Χιούστον ξετρελάθηκαν με την Κοιλάδα. Δεν ήθελα στην πραγματικότητα να βρίσκομαι εδώ. Ήμασταν στο πουθενά, μακριά από όλους και είχαμε μάλιστα μια βαλίτσα για ψυχολογικούς λόγους, περιμένοντας το Θεό να μας καλέσει έξω από την Κοιλάδα αυτή. Χιούστον δεν άδειασαν καν τις βαλίτσες όταν έφτασαν εδώ. Είχαμε ένα μωρό 6 μηνών σε μια τρόγλη χωρίς κλιματισμό και πλαστικά καθίσματα. Περπατήσαμε στο δρόμο, είδαμε την εκκλησία και είπαμε «Όχι, ευχαριστώ». Ο Θεός άρχισε να μιλά σε μένα και στη γυναίκα μου και μας ρώτησε αν θα θέλαμε να περάσουμε την υπόλοιπη μας ζωή σε αυτή την Κοιλάδα για χάρη του. Ο Θεός δεν μπορούσε να ζητήσει κάτι χειρότερο από μένα, να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου σε μια Κοιλάδα που δεν αγαπούσα και στην οποία δεν ήθελα να ανήκω. Ο Θεός μου είπε «Έχω σχέδιο. Έχω το σχέδιό μου αν αφοσιωθείς σε αυτό το μέρος». Οι Μπέκερς σώπασαν τις φωνές εκείνες που τους παρότριναν να φύγουν από το Χέμετ αγοράζοντας ένα τάφο στην άκρη της πόλης. Είπα, μέχρι να ξανάρθει ο Ιησούς, ο τόπος μου είναι εδώ. Εδώ αρχίζω. Γεμάτος με ένα νέο πάθος για το ποίμνιό του, ο Μπέκερ συγκεντρώθηκε με διάφορους άλλους για μια νύχτα προσευχής και νηστείας σε μια καλύβα στο βουνό. Αποδείχτηκε μια πανίσχυρη εμπειρία. Ξέραμε ότι αγγίξαμε κάτι στο Βασίλειο των Ουρανών που θα αποδεικνυόταν πολύ σημαντικό για την Κοιλάδα μας. Σε εκείνο το σημείο η κατάσταση άρχιζε να κλιμακώνεται πνευματικά. Άρχισαν διάφοροι ερευνητές να τροφοδοτούν τους πιστούς με πληροφορίες γύρω από τα προβλήματα που απασχολούσαν την κοινότητα. Οι ηγέτες χρησιμοποίησαν την πνευματική αναζήτηση ως αρρωγή για να εστιάσουν σε κάποιο θέμα. Αν δεν ξέρεις πού βρίσκεται το πρόβλημα, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις. Η πνευματική αναζήτηση μας φέρνει στη γνώση και στην πληροφόρηση. Αν έχω μια βάση ζητημάτων που γνωρίζω πως είναι σημαντικά για την πόλη μου, τότε ο Θεός μπορεί να μιλήσει στην καρδιά μου και να πει «Μαζέψτε τους πιστούς και φροντίστε αυτό». Σύντομα η μεσητική προσευχή έφερε θεαματικά αποτελέσματα. Στις αιρέσεις που ήταν κάποτε σοβαρή απειλή και είχαν διεισδύσει στα 3/10 του πληθυσμού. Οι Σαϊεντολόγοι που είναι ακόμα παρόντες, αλλά πολλές άλλες ομάδες έχουν φύγει για τα καλά. Το κέντρο υπερβατικού διαλογισμού κάηκε στην κυριολεξία.
Αμέσως μετά από προσευχές των πιστών για την απομάκρυνσή του, μια φωτιά άναψε σε κάτι θάμνους στα βουνά στα δυτικά της κοιλάδας. Έκαψε μόνο τις εγκαταστάσεις του κέντρου αυτού, χωρίς να αγγίξει κανένα άλλο κτίριο δίπλα του. Οι συμμορίες είναι άλλη μία επιτυχία. Όταν άρχισα να δουλεύω εδώ, δούλευα σε βάρδιες στα νεκροταφεία. Με τους άλλους κατασκηνώναμε στο κεντρικό δρόμο. Εκεί που ήταν όλα τα μπαρ και συνέχεια μπλεκόμασταν σε καυγάδες, καταλήγοντας όλοι μαζί φυλακή. Αυτό τώρα δεν γίνεται. Καιρός που ένας αρχηγός της συμμορίας της πρώτης οδού ήρθε στην εκκλησία του Χιούστον κατά τη διάρκεια πρωινής συνάθρησης. Καθώς κήρυτα το Ευαγγέλιο, έρχεται ένας από τη συμμορία γεμάτος τατουάζ και πλησιάζει τον άμβονα. Ένιωθα μια περίεργη δύναμη, μεγάλη. Δεν είχα ιδέα του τι θα γινόταν. Συνέχισα το κήρυγμα ώσπου με πλησίασε. Σταμάτησε, με κοίταξε και μου είπε: «Θέλω να σωθώ τώρα». Σύντομα όλα τα μέλη της διαβόητης συμμορίας έγιναν μέλη της εκκλησίας. Μια από τις πρώτες πράξεις τους ήταν να σβήσουν τον γκράφιτι από τους τοίχους των εκκλησιών που υπέστησαν βανδαλισμό. Και προσευχηθήκαμε ζητώντας από το Θεό να δώσει την ευκαιρία να δουν την οικογένειά τους να έρχεται στον Κύριο και τα παιδιά τους να σώζονται από τη μάστιχα των ναρκωτικών, και ο Θεός το έκανε. Ολόκληρη η οικογένεια ήρθε και γνώρισε τον Κύριο και άφησαν πίσω τα ναρκωτικά και τις συμμορίες. Αλλάζεις τα αλήθεια. Είναι φοβερό να βλέπεις τις αλλαγές. Σύμφωνα με το Σάνι, η διακίνηση ναρκωτικών στο Χάμετ έπεσε κατά 75%. Θεωρεί ότι το χρωστούν στους πιστούς. Έκανα μια ολόκληρη εταιρεία ναρκωτικών με τζίρο δισεκατομμυρίων να τα μαζέψει και να φύγει. Ο ίδιος ο Σάνι κυριεύτηκε από το Άγιο Πνεύμα καθοδόν προς τη διάπραξη φόνου. Οδηγώντας προς το υποψήφιο θύμα του, ένιωσε κάτι να ενοχλεί και να ελέγχει το τιμόνι. Τον οδήγησε στο χώρο στάθμισης της εκκλησίας του Μπέκετ. Βγήκα από το αυτοκίνητο στο κάθισμα του οποίου υπήρχε ένα πιστόλι με σιγαστήρα καλυμμένο με μια κουβέρτα. Είπα: «Θεέ μου, τι κάνω?» Μπαίνω μέσα σε μια συνάντηση προσευχής και από εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν. Αυτή ήταν η αρχή της επιστροφής του Σάνι. Μια επιστροφή που, όπως λέει ο ίδιος, συντελέστηκε με την προσευχή. Αν ο Θεός το έκανε για μένα, μπορεί να το κάνει για οποιονδήποτε. Διότι εγώ ήμουν εκεί έξω. Αυτή η πόλη είχε πολλούς που χρειάζονταν σωτηρία. Οι έμποροι ναρκωτικών και τα μέλη συμμοριών δεν είναι οι μόνοι που σώζονται στην κοιλάδα.